Συνομιλούμε για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Όταν οι Τούρκοι είναι 5,8 ναυτικά μίλια έξω από την Ευρώπη. Δεν ξέρω δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να αλλάξω ατζέντα, αλλά το θεωρώ όντως άσχημο. 5,8 ναυτικά μίλια με ναύτες που οι ίδιοι απέτυχαν. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι τα 12 γίναν 6, τα 6,58, θα πάμε στα 3, στα 2. Είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή το ουριστέ θα φτάσει στην Ομόνια, θα του περίσουμε με λαμπάκια για τα Χριστούγεννα. Αυτό θα γίνει. Δυστυχώς είναι μια τραγωδία και δυστυχώς δεν υπάρχει κοινή πλεύση από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν μιλάω πλέον για σύσχεση πολιτικών αρχηγών. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται πλέον. Εδώ για να μιλήσει ο πρωθυπουργός της χώρας δεν ενημερώνει για την κοινωνία κανένα. Τα κάνει όλα μόνος του. Σε χθες σήμερα λοιπόν και το πρωί ο κ. Τσαπούσοβλης υπόθεση και πάλι μίλησε για τη Θράκη. Φοβόμαι ότι κάνουμε λάθη. Ακόμη και η αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε εσχάτως από την κυρία Μαρκογιάννη, είχα τις εστάσεις μου για το πρόσωπο, δεν ψηφίσαμε, δεν λειτουργεί σωστά. Και θα δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Λοβέρντα, γιατί ξέρετε τουλάχιστον από νομικά πολύ καλά. Όταν αποστέλλονται email από κάποια κυρία που εκπροσωπεί μια ομάδα από τη Θράκη, μουσουλμάνων, γιατί για μένα είναι μουσουλμάνοι αδερφοί μου, αδέρφια μας είναι μουσουλμάνοι στη Θράκη, θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω και διαφορετικά, ότι έτσι ισλαμίστηκαν και τα λοιπά. Το αφήνω όμως. Το οποίο γράφει ότι είναι εκπρόσωπος τουρκικής μειονότητας. Το mail αποστέλλεται από την Κομωτινή, από την Ξάνθη και το αποδέχεται η Επιτροπή. Το λαμβάνουν και τα μέλη της Επιτροπής. Είναι μια εκούσια αναγνώριση από την πλευρά μας ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, ναι ή όχι. Εκούσια. Γιατί αν είναι ακούσια, πρέπει να στείλουμε πίσω το email της κυρίας που το έστειλε. Υπάρχουν πολλά τέτοια email που μαζεύει η Επιτροπή και είναι και περίεργο για μένα που αυτή η Επιτροπή λειτουργεί εγκρυπτό. Ούτε πρακτικά γραφιούνται, ούτε βίντεο έχουμε. Πηγαίνει η κυρία Μπακογιάννη μόνη της χωρίς την Επιτροπή, μέλη της Επιτροπής και ενημέρωση και συνομιλεί με εκπροσώπους τουρκικών συλλόγων όπως αυτοπροσδιορίζονται. Μπορώ και εγώ να αυτοπροσδιοριστώ ως εξωγήινος. Αλλά το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού αφορά το άτομο, όχι τη συλλογικότητα. Κάνω λάθος στο νομικά μου, κύριο Ροβέρδο. Ακριβώς. Πώς λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη συναντά συλλόγους τέτοιους χωρίς να ενώσει την Επιτροπή. Είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος και το κρατώ, το επαναλαμβάνω. Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να αποχωρήσουν. Δεν μπορούμε εμείς εκούσια ή ακούσια να αναγνωρίσουμε τέτοιες τακτικές και πρακτικές που θα οδηγήσουν σε κεκρόπρωτα στη Θράκη. Γιατί ο Τσαβούσοβλης το είπε σήμερα και χθες, ότι η Θράκη για μας είναι μεζοδέμα. Άρα λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε κίνησή μας. Κύριε φίλε, πείτε μου τώρα, πού μπορεί να έχει άδικο ο ομιλητής. Πού, εν πάση περιπτώσει, έχει άδικο σε όσα είπε ο ομιλητής. Ο ομιλών. Θεωρώ ότι κατά 100% έχει απόλυτο δίκιο. Κάνουμε λάθη. Κάνουμε πραγματικά, εγκληματικά λάθη. Και βλέπετε, δεν αποποιούμε των ευθυνών, αν και δεν έχω καμία ευθύνη εγώ για αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν είσαι σε ένα πολιτικό σύστημα, μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να συμπλέεις μαζί του και να κάνει και δουλειές και business. Και το άλλο είναι να τοποθετήσει με επιχειρήματα διαφωνώντας, γιατί σε 4% δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Αλλά πάντα με νυφαλιότητα και με έναν τρόπο κομψό, καταδέντας την αίσθησή σου. Αν είχαμε 15-20% θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά εμείς έχουμε 4 και αυτοί που ξέχασαν τη Μακεδονία. Γεμίζουμε κόσμο και λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Που έχουν δημιουργήσει πανικό στην Ελλάδα με την ανικανότητά τους σε σχέση με το lockdown. Που με την Τουρκία έχουν κάνει τα πάντα ώστε να τα παραδώσουν όλα. Που ξέχασαν την Κύπρο. Που έκαναν μειωμένη επίρρεια στην ΑΟΣ. Που έκαναν τόσα εγκλήματα, για να πω και άλλα εγκλήματα οικονομικής φύσεως. Στο ελληνικό παραδείγματος χάρη ακόμα επένδυση υγεία δεν ξέρω. Ούτε προκαταβολή δεν δώσαν. Οι λάτσιδες οι φίλοι τους, οι υπόλοιποι τους. Και έλεγαν να μπουν μπουντόζερ, σας κάψουν, να κάνουμε. Σας δουλεύουν, βρε. Σας δουλεύουν στεγνά. Σας δουλεύουν άκομψα πλέον. Αυτό είναι που εμένα ως άνθρωπο με πληγώνει. Και δεν θα το καταλάβουν κάποιοι. Δεν το καταλαβαίνουν. Και επειδή είμαι από αυτού θέλω να σε ενημερώνω κάθε φορά για αυτά που γίνονται, σήμερα θα επιχειρήσω με έναν άλλον τρόπο. Να σας γνωρίσω τον Ερντογάν όπως οι Financial Times τον ακτινοσκόπησαν. Δηλαδή, θέλω ο Έλληνας να γνωρίζει, το έχω πει χίλιες φορές, με ποιον έχει να κάνει. Με ποιον έχει να συνδιαλλαγεί, ακόμη και διάλογο να κάνεις. Πρέπει να ξέρεις τον άλλο απέναντι ποιος είναι.